Είναι τα τελευταία τραγικά δευτερόλεπτα πριν το μοιραίο ελικόπτερο πέσει στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Γαλατά και Πόρου. Με σπασμένο έλικα και πνιγμένο στους καπνούς από την έκρηξη που έχει προηγηθεί, το ελικόπτερο περιστρέφεται δαιμονισμένα και λίγα δευτερόλεπτα αργότερα πέφτει στην θάλασσα, παίρνοντας μαζί του τον Έλληνα χειριστή του και δύο Ρώσους επιβάτες. Πριν το ελικόπτερο πραγματοποιήσει την τελευταία του πτήση, ο Έλληνας χειριστής του έχει ήδη επιβιβάσει σε αυτό τους δύο Ρώσους επιβάτες, οι οποίοι σύμφωνα με το σχέδιο πτήσης θα ταξίδευαν από το ελικοδρόμιο του Γαλατά που βλέπετε στο αεροδρόμιο Ελευθέρως Βενιζέλος. Μια κάτοικος του Γαλατά βρίσκεται εκεί όμως μαζί με τα δυο της παιδιά. Εντυπωσιασμένοι από το ελικόπτερο τύπου Αγκούστα, ζητούν από τον πιλότο να καταγράψουν την απογείωση. Είναι συγκλονιστική η περιγραφή της κατοίκου στον Αντένα για τα όσα ακολούθησαν λίγα δευτερόλεπτα αργότερα. Πήγαμε εμείς κοντά και ήταν εκεί το ελικόπτερο, ετοιμαζότανε και μιλάγαμε εκεί με τον πιλότο. Μου λέει για τα παιδιά του και για τα εγγόνια του, ο άνθρωπος, ένας νεότατος άνθρωπος. Τι να σας πω, και μετά από λίγα λεπτά ήρθαν οι επιβάτες στο ταξί. Δύο κύριοι, ούτε τους ξέρω, ούτε τον κύριο ξέρω, τον πιλότο, ούτε το όνομά του, τίποτα. Είδε και τα παιδάκια μου. Λέω, μας επιτρέπετε να δούμε, δεν έχουμε ξαναδεί από κοντά. Ναι, λέει, βεβαίως. Λέω, για να μας αφήνετε, έχετε και εσείς παιδιά και εγγόνια. Ναι, μου λέει, έχω. Λοιπόν, δεν πήρε ύψος, δεν ξέρω τι να πω, είναι και αυτά μέσα στη μέση. Δεν έχουν κάποια ένδειξη, κάποιο κάτι να ξέρετε. Αυτές τις μπάλες που βάζουν στα σύρματα πολλές φορές για να φαίνονται. Το μοιραίο ελικόπτερο ήταν μισθωμένο σε εταιρεία αεροταξί και εκτελούσε εμπορική πτήση Κρανίδη Ελευθέρως Βενιζέλος με ενδιάμεση στάση τον Γαλατά. Σύμφωνα με πληροφορίες του Αντένα, στις 15:32, 2 με 3 λεπτά πριν την απογείωση από τον Γαλατά, ο πιλότος επικοινωνεί με την προσέγγιση Αθήνας ενημερώνοντας ότι αναμένεται να απογειωθεί. Όταν η προσέγγιση προσπαθεί να επικοινωνήσει και πάλι, μετά από λίγα λεπτά, δεν λαμβάνει καμία απάντηση. Τότε ειδοποιείται το Κέντρο Έρευνας και Διάσωσης. Έπεσε ένα ελικόπτερο πάνω στα σύρματα που ηλεκτροδοτούν τον πόρο από την Πελοπόννησο. Αυτά τα σύρματα περνάνε πάνω από το κανάλι Πόρου Γαλατά, δηλαδή πάνω από τη θάλασσα. Ψηλά. Πέρναγαν. Τώρα λοιπόν το ελικόπτερο έπεσε πάνω στα καλώδια, κόπηκαν τα καλώδια και το ελικόπτερο κατέπεσε στο κανάλι Πόρου Γαλατά. Σε κάποιο σχετικά ρηχό σημείο. Έπιασε με τον μπροστά τον έλικα. Λίγο πήγε κάπως έτσι να σταθεροποιηθεί. Χτύπησε και πίσω και έγινε όλο αυτό. Έπαθα μεγάλο σοκ και εγώ και τα παιδιά μου και η μητέρα μου που ήμασταν μέσα στο αυτοκίνητο και ήταν όλο ακριβώς μπροστά μας σαν να το βλέπαμε στην τηλεόραση. Ήταν φοβερό. Σύμφωνα με τους αυτόπτες μάρτυρες, ελάχιστα δευτερόλεπτα από την απογείωσή του, η ουρά του ελικοπτέρου προσέκρουσε στο καλώδιο της ΔΕΗ και άμεσα προκλήθηκε έκρηξη. Τότε, εκτός ελέγχου, το ελικόπτερο σε μια δίνη περιστροφική πέφτει στη θάλασσα. Αμέσως στην περιοχή φτάνουν ψαράδες με τις βάρκες τους. Κάποιοι σηκώνουν τα κινητά τους και καταγράφουν τον έλικα που προεξέχει από τα ρηχά νερά του καναλιού. Έξι σκάφη του λιμενικού φτάνουν στο σημείο. Ένα ελικόπτερο Super Puma σαρώνει τη θαλάσσια περιοχή, ενώ δίτες της μονάδας υποβρύχιων ερευνών παλεύουν με το χρόνο, μήπως και καταφέρουν να απεγκλωβίσουν ζωντανούς τους τρεις άνδρες από την καμπίνα του ελικοπτέρου. Δυστυχώς όμως ήταν για όλους πολύ αργά.